Η μεικτή Κρήτη στο γήπεδο της Ραφίνας αντιμετωπίζει την μεικτή της 15ης περιφέρειας. Οι δύο ομάδες ήδη στη σέντρα με το δυτικό τρίο. Παιχνίδι που θα έχει και επαναληπτικό την Πέμπτη για την πρόκριση. Η τυπικά γηπεδούχη με ένα κόρνερ από δεξιά θα εκτελεστεί στο δοκάρι. Στην επαναφορά θα γίνει και η Αδράνεια στα δίχτυα. 1-0 το προβάδισμα για την 15η περιφέρεια. Ξανά εδώ τον γκολ ευθυνδιάστηκε ο Βαρδάκης. Σκόρερ είναι ο Μαρίνου. Φάουλ με τον Κομνηνό από μακρινή απόσταση. Όμως ο δυνατός αέρας θα αλλάξει λίγο την πορεία της μπάλας και θα σταματήσει το δοκάρι στο 13ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία. Αζίζει σε ατομική προσπάθεια. Προσπαθεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Θα περάσει. Κάνει το διαγώνι σουτ από κρύο Ζηρόπουλος. Από κοντά όμως έρθει ο Γιαμπιτζάκης και σοφαρίζει το 25. Να λοιπόν που η κριτική ομάδα πετυχαίνει τον γκολ της σοφάρισης. Ξανά εδώ η φάση απ' έξω του τερματοφύλακας. Πιο γρήγορα στην μπάλα όμως από όλους ο Γιαμπιτζάκης. Φέρνει το μάτς το 1-1. Φάουλ αυτή τη φορά από αριστερά, από μακρινή απόσταση. Ο Τίτος Κουντεντάκης θα εκτελέσει. Αποκρούει σε κόρνερ ο Ζηρόπουλος. Και η μπάλα θα βρει και στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, δεύτερο δοκάρι. Κομνηνός θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Θα γίνει μια κεφαλιά ξανά στο δοκάρι. Απίστευτη ατυχία για την μεικτή Κρήτης. Κόντρες μεταξύ κήτου και μεγάλης περιοχής. Ο Νικοκυράκης στο πλασέ. Η μπάλα θα περάσει άουτ. Μεγάλη ευκαιρία. Στο 43 είχε και νωρίτερα δοκάρι ο Νικοκυράκης. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Νησιώτες στην περιοχή. Ο Μαρίνο στα πλασάρι. Στα δίχτυα η μπάλα. Στο 62 Αδράνεια στην άμυνα. Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος θα πετύχει ξανά γκολ. Εδώ η φάση. Πλασάρι σωστά. Πανηγυρισμοί για την 15η περιφέρεια. Φάουλ με τον Κομνηνό. Μπάλα θα έρθει στην περιοχή. Δεν απομακρύνει τον Νικοκυράκη. Θα τη πρόξει στα δίχτυα. Η σοφάριση 2-2. Να λοιπόν που υπάρχει απάντηση για την ομάδα των Τριβιζαδάκη για Τσαλή. Ωραία μπάλα στην περιοχή από τον Κομνηνό. Στη σωστή θέση ο Νικοκυράκης θα σοφαρίσει. Πανηγυρίζει ο σκόρερ με τους συμπαίκτες του. Ένα γκολ που ίσως αποδειχθεί πολύτιμο για τη συνέχεια καθώς πλησιάζουμε και στο τέλος. Τελευταία λεπτά, κόρνερ από δεξιά. Κεφαλιά από τον Κατζαμάκη και αφύλακτος. 3-2. Η 15η περιφέρεια θα καταφέρει στο 88 να πετύχει τρίτο τέρμα και φυσικά πανηγυρίζουν οι παίκτες της. Τελευταίο σφύριγμα τώρα από τον διευθυντή της αναμέτρησης. Η ομάδα της Κρήτης που θα ψάξει διαφορά ενός γκολ στη ρεβάνς της Πέμπτης για να πάρει την πρόκριση.